κλασικό. Ναι. Εννοείται, σαν τρελή. Μπράβο! Πείτε μου ότι περιμένετε και αυτά τα στο τέλος να σπάσετε εκείνα τα μπισκοτάκια, τα fortune cookies, τα μπισκοτάκια της τύχης. Πολύ ωραία αυτά, ναι. Ναι. Λοιπόν, ξέρετε εσείς ότι υπάρχουν συγγραφείς αυτών των αποφθεγμάτων. Σοβαρά. Εγώ τα τσάκιζα αυτά. Περίμενα τη στιγμή να φάω αυτά, να ξέρετε. Λοιπόν, και να διαβάσω και τη γράφω μέσα, οι οποίοι μπορούν να βγάλουν μέχρι και 75.000 δολάρια το χρόνο. Άντε καλέ. Είναι η δουλειά τους να κάνουν αυτό. Ναι, δηλαδή, βάζουν το μυαλό τους να τρέχει, τη φαντασία τους να οργιάζει και γράφουν αποφθέγματα. Δεν είναι αποφθέγματα τα οποία προέρχονται από κινέζικες, ξέρω εγώ, κάτι παραδόσεις. Ξέρεις εσύ είναι... όλες τις κινέζικες. Όχι, ρε παιδάκι μου, αλλά θέλω να πω ότι μπορεί να είναι από βιβλία παλιά, ξέρω εγώ, των Κινέζων που έχουν. Δεν ξέρουμε τελικά τι γίνεται με αυτές τις κινέζικες παροιμίες. Δεν είναι όπως λένε κάλιο 5 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι, που ξέρεις ότι είναι ελληνική. Ναι. Τρέχα γύρευε τώρα με τις κινέζικες παροιμίες, οπότε άμα θέλετε και έχετε φαντασία, μπορείτε να πιάσετε δουλειά. 75 χιλιαρικάκια το χρόνο, μια χαρά είναι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Τι είναι τούτο, καλέ. Τι είναι τούτο. Αυτό, Νικόλα μου, είναι μπαλάκια. Μπαλάκια του πινκ-πονγκ, του γκολφ. Εντάξει, παιδιά, μπαλάκια, το ένα μπαλάκι ήταν. Ξέρω. Ξέρεις, μαζεύει τα μπαλάκια. Μαζεύει τα μπαλάκια. Βεβαίως. Τα ρίχνουν μέσα στη λίμνη. Ναι, ναι, ναι. Λέγεται, είναι βίτης για μπαλάκια του γκολφ. Λοιπόν, βγάζουν μέχρι και 100.000 δολάρια ετησίως και σου λέει ότι δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Γιατί είναι, βλέπουμε εμείς το γήπεδο του γκολφ, σου λέει εντάξει, μωρή, είναι αθώο, αλλά τα νερά που είναι γύρω-τριγύρω είναι, λέει, πολύ επικίνδυνα γιατί έχει μέσα φίδια, έχει χελώνες που δαγκώνουν. Έχει τέτοια πράγματα, οπότε. Είναι και ρυψοκίνδυνο επάγγελμα. Ναι, εντάξει. Δεν θα μπορούσα εγώ να βουτώ μέσα στα τέτοια, αλλά anyway. Είναι δίτης όμως. Τι εντάξει, Παντελήμα, αφού σου λέει φίδια. Εντάξει, είναι δίτης όμως. Φαντάζομαι. Καλά, τι είναι ατρόμητοι οι δίτες, δηλαδή. Δεν είναι. Συγγνώμη. Είναι ατρόμητοι οι δίτες. Όχι, θέλω να πω ότι εξασκήσεις αυτό το πράγμα. Μάζευε μπαλάκια λοιπόν. Μάζευε και σενκερόκες που λένε. Παροιμία, να τι είδες. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο παρακαλώ. Αχ, δεν μπορώ. Γιατί? Τι είναι τούτο, ρε Αναστασία μου τώρα. Είναι ο σμιστής μασχάλης. Για ποιο λόγο? Για χίλιους λόγους, Νικόλα μου, θα σου πω. Εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα ήταν αποτελεσματικά τα αποσμητικά που σε κρατάνε στεγνό, καθαρό και δροσερό και μυρωδάτο. Α. Κατάλαβες. Mm. Τι κάνουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν. Ψεκάζουν με το αποσμητικό που βγαίνει. Ναι. Μετά από κάποια συγκεκριμένη ώρα μυρίζουν μασχαλίτσα, είτε έχει τριχούλα όπως έχει εδώ, είτε δεν έχει. Χριστέ μου! Λοιπόν, και βλέπουν κατά πόσο είναι μια χαρά το κοσμητικό. Τώρα, εάν δεν έχει πιάσει, εκεί ξεκινάνε τα δύσκολα και λες Παναγιά μου να φύγω. Άρα μυρίζουν μετά που βάζεις το αποσμητικό. Να κάνω μια ερώτηση. Μα τα αποσμητικά παιδιά δεν είναι και θαύματα. Ναι. Άμα δεν κάνεις το ντουζάκι σου, δηλαδή, αυτό σου ναι. Λέει. Πώς λέγεται αυτό το επάγγελμα, μυριστής μασχάλη. Ως μυστής μασχάλη. Ως μυστής μασχάλη. Δεν είναι μυριστής. Ως μυστής, λίγο μυστή. Πιο... Να λέγεται πιο ωραία. Το πιο λοιπόν. Περίεργο μέχρι στιγμής αυτό. Ναι. Σ' άρεσε, ναι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, παρακαλώ. Λοιπόν, είναι υπάλληλοι του μετρό στο Τόκιο. Ναι. Θα μου πεις τώρα, καλά. Οκ, okay, τι περίεργο μπορεί να έχει να είσαι υπάλληλος του μετρό στο Τόκιο. Για πες. Θα σου πω. Σπρώχνουν τον κόσμο να μπει μέσα στο βαγόνι. Για να κλείσει πόρτα. Βεβαίως, γιατί σου λέει δεν θέλω να υπάρχει ούτε και μια γωνιά ανεκμετάλλευτη του βαγονιού. Πάνε, παιδιά. Σου λέει και σπρώχνουν τον κόσμο μέσα. Αυτή είναι η δουλειά τους. Σαρδέλες δηλαδή. Μπαίνουν έτσι. Παστές. Όλοι μέσα, αυτή σου λέει δεν θέλω να υπάρχει ούτε μια γωνιά ανεκμετάλλευτη. Μέσα όλοι. Παιδιά, αυτή η κατάσταση με τα μετρό είναι. Μπορώ. Ναι, προ-κορονοϊού, φαντάζομαι. Την ίδια σκέψη, κάντε το λίγο εικόνα, κάντε το λίγο εικόνα, να περιμένεις κύριος, ξέρω εγώ, με το κουστούμάκι σου με αυτό, να μπες μέσα στο τρένο, μέσα στο μετρό και να έρχεται άλλος από πίσω, φου, να στις πρόχνει από πίσω για να πιτωθείς μαζί με τους υπόλοιπους. Όχι, δεν μου άρεσε. Στο Τόκιο είναι... Υπάρχει όμως. Ναι. Ναι, αλλά στο Τόκιο τι πληθυσμό έχει. Ναι. Είναι και αυτό. Ενώ, πιάσει κλειστοφοβία εμένα να πω έτσι. Τι έχει? Θα με πιάσει κλειστοφοβία, λέω, αν με σπρώχνει κάποιος. Εμένα μόνο στην ιδέα με πιάσε. Τι υπενήσεις. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, τι είναι αυτό?
Ο Μπρατ Πιτ, να τον, είδα τον. Πού τον? Ο Μπρατ, ο Κιάνου Ρίβς, παραπλεύρος, έχει διάφορα. Τον κυρία Κρύπη, δεν ξέρω γιατί. Ο Ντικάπριο, ο φίλος μου, πολύ φίλος μου, αγαπώ τον. Λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα? Τι είναι? Αναπληρωτές, λέει, θέσεων σε απονομές βραβείων. Όχι τα Όσκαρ, ας πούμε. Λοιπόν, κάτι τούτο είχε του Μπρατ του Πιτ. Κάτι τούτο είχε και πρέπει να φύγει. Ναι. Δεν μπορεί, σου λέει, να μείνει κενή η θέση, γιατί αν πιάσει το πλάνο και φανούνε κενές θέσεις, δεν φαίνεται ωραίο. Οπότε υπάρχουν οι αναπληρωτές που κάθονται στις θέσεις. Θα ήθελες, Νικόλα μου, να σηκωθεί ο Μπραντ του Πιτ, ο γιος, και να πας να κάτσεις εσύ στη θέση του? Και να δεις και τα Όσκαρ. Ναι, γιατί όχι. Και να πληρωθώ. Όχι, να πληρωθείς. Κοτσιά μου, να πληρώσεις έπρεπε, Νικόλα μου, όχι να πληρωθείς. Παιδιά, ο τίτλος, τα πιο παράξενα και περίεργα επαγγέλματα στον κόσμο. Πληρώνεσαι, ναι, παίρνεις το κάτι τίσου, αλλά δεν ξέρω αν παίρνεις, θα είναι και πολλά. Πώς το λες, το εξαργυρώνεις με αυτόν τον τρόπο, να δεις. Ναι, παιδί μου, απλά δεν σου λέω, απλά σου επιπρόσθετα το επόμενο, πληρώνονται επίσης. Ναι, πληρώνονται γι' αυτό. Ναι, μεν το κάνουν, αλλά πληρώνονται επίσης. Τι δουλειά κάνεις, είμαι... Περιμένω τον Μπραντ Πιτ να φύγει. Ναι, να θέλει να πάει προς νερού του, ας πούμε, ναι, και να κάτσω στην καρέκλα. Και αν κάθεται μπροστά, θα πας να κάτσεις μπροστά. Δεν θα βάλουν άλλον καλλιτέχνη, να πούμε. Όχι. Όχι. Okay. Όχι, όχι. Κυρία μου, συγγνώμη, δεν γίνεται. Λοιπόν, αλήθεια. Και πάμε στο επόμενο. Εσείς μπορείτε να ξαπλώνετε και να πληρώνεστε? Άνετα. Παιδιά, αυτό κάνει. Μπορείς, άσε το άνετα. Θέλω. Μπορείς να το κάνεις. Είναι εφικτό τούτη την ώρα που μιλάμε? Όχι. Η ώρα 2 και 13. Όχι, δεν είναι. Όχι. Ο δοκιμαστής στρώματος κρεβατιών κτλ. Μπορεί. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε και δοκιμάζουν τα στρώματα, τα κρεβάτια, τα μαξιλάρια. Σου λέει, έχει κανένα βαθούλωμα και δεν μπορεί άλλο να ξαπλώσει και δεν ευχαριστηθεί τον ύπνο του. Και πληρώνονται για αυτό το πράγμα, Παντελή. Τελείω. Πόση ώρα, να πούμε, είναι ξαπλώνει? Μπορεί να κλείνουν 8 ώρα. Πώς είναι, όλοι, πώς είναι οι υπάλληλοι, λοιπόν, 8 ώρες. Λέει 8 ώρες. Όχι, μα 8 ώρες είναι και οι ώρες του ύπνου που σου λέει ότι είναι. Ναι. Εκεί το. Το δεν ξέρω αν ρίχνουν και ύπνακι. Θα σε γελάσω και φέτο θέλω. Πάντως εγώ θα μπορούσα, δηλαδή, μπορεί να είχα και εταιρεία, Ξαπλόπουλος, ας πούμε, κάτι, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά είχα για σήμερα να σας πω. Ναι, το Ξαπλόπουλο, δεν είναι? Μάλιστα, Αναστασία. Αρκετά περίεργα, η αλήθεια. Εντάξει. Φαντάζομαι υπάρχουν και άλλα πολλά. Πολλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να υποδεχτούμε τον αγαπημένο μας, τον Ανδρέα Δημητρόπουλο, που είναι στην παρέα μας σήμερα. Ανδρέα μου. Γεια σας, παιδιά. Χαίρομαι ιδιαίτερα.